TikTok και ένα σάντουιτ διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Πολύ καλησπέρα σε όλους από το κλειστό του μπόθο εδώ στο Περιστέρι. Πρεμιέρα για την Development 2, τον τρίτο όμιλο και του Tosin Thunder με τους Alsupo Lions. Ξεκίνημα καλό για τον Φώτο Αντωνόπουλο. 0-3. Alsupo Lions έχουν ήδη μια σεζόν στο ιστορικό της στο μπασκετάκι. Στον City Thunder είναι μια από τις πολλές καινούργιες ομάδες που έχουμε φέτος στην διοργάνωση. Θα δούμε σύντομα και αποστολές. Γενικά μαζεμένες και οι δύο ομάδες. Φελιζέλος περνά, υψώνει, δεν βρίσκει κάτι. Αντωνόπουλος περνά ανάποδα το σκριν. Έχουμε φάουλ. Για να δούμε λίγο αποστολές για τις δύο ομάδες. Γκολές Χαλκίδης, Μίχος, Τσουμπάνας, Κωνσταντινόπουλος, Αντωνίου, Φιλιππούσης, Κιθανός, Τακτικός και Γιαννικόπουλος για τους Stone City. Δεκάδα απόψε. Τρίποντο δεύτερο του Φίβου, άστοχο. Από την άλλη 11 η Alsupo Lions. Μαστροκοστόπουλος, Αγαπητός, Βενιζέλος, Τσιφτσής, Μαρκέτος, Μαγκώνης, Αντωνόπουλος, Πάτας, Κυριακόπουλος, Γούμας και ο Πανταζής. Κουράστηκα μόνο που τους είπα. Χαμός τους MOV, οι οποίοι πλέον έχουν και coach. 0-3 στο πρώτο, 1-20. Αντωνόπουλος περνάει την μπάλα χαμηλά στον ψηλό. Το καλάθι δεν θα έρθει από τον Γκουμά. Μεγάλη πάσα, άστοχο τελείωμα από τον πρόεδρο, τον Αλέξανδρο Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος έκανε και τις παρθενικές δηλώσεις στον Stone City Thunder πριν το match. Αντωνόπουλος για 3 στο σίδερο. Rebound του Γκολέ, πρώην παίχτης του Αντίλαλου. Ο Παντελής, ένας από τους πολύ παλιούς. Αντωνόπουλος περνά, βρίσκεται τον Γκολέ μπροστά του, σηκώνεται από κοντά. 0-5. Για 3 το σούτ, σίδερο και αυτό. Λίγο μουδιασμένο ξεκίνημα, νομίζω είναι και αναμενόμενο από τους Stone City. Βενιζέλος μπαλά χαμηλά, δύσκολο το fade away, μέσα όμως και αυτό. Πρώτο καλάθι και από τον Τσιφτσή. 0-7. Πολύ καλύτερο ξεκίνημα για τους πιο έμπειρους Alsupo Lions. Καλή και η άμυνα εδώ από τον Γκούμα. Βενιζέλος, μεγάλη στον Αντωνόπουλο. Ωραίος εφουδιασμός, πάρα λίγο να είχαμε το maximum. Ο Φίβος θα βολευτεί με τις δύο βολές. Άλλη μία για τον Φίβο. Ξέρω και αυτή, rebound από τον Γκολέ. Πρώτο φάουλ και για τους Alsupo Lions. Λες, περνά, πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ και θα κατευθυνθεί και αυτός στη γραμμή της φιλανθρωπίας.
Μέσα η πρώτη, μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού έρχεται το πρώτο καλάθι για τους Thunder. Θα και δεύτερη, 2 στις 2 από τον Κολέ. 2-7. Αντωνόπουλος ψάχνει πάσα, Βενιζέλος. Γκολέ σταματά με το πόδι. 14 επίθεση για τους Μοβ. Αντωνόπουλος από το σπίτι του μετά την επαναφορά. Στο σίδερο, rebound του Παντελή. Σαντινόπουλος. Μέχρι στιγμής πέραν του Γκολέ, ο οποίος σηκώνεται και για 3 τώρα. Ξαναλέω ότι οι Πετρουπολιώτες είναι λίγο μουδιασμένοι. Κωνσταντινόπουλος χαμηλά. Πάτας, έχασε. Κωνσταντινόπουλος έκλεψε ευκαιρία για τους Λευκούς να τρέξουν. Ωραίος εφονδιασμός, το τελείωμα δεν είναι εύστοχο. Κωνσταντινόπουλος μαζεύει και βγάζει και πάλι έξω. Για 3 το σουτ, ούτε τώρα. Άστοχος και ο τακτικός, μαζεύει και ανανεώνει ο Γκολές. Τακτικός. Σπιτάλ στον Γκολέ, σούτα από τη γωνία. Άστοχο και αυτό. Rebound του Φίβου, 5 και 57 στο ρολόι. Παραμένει στο συν 5 η ομάδα του Γιώργου του Βενιζέλου. Αντωνόπουλος, στεμπακίνηση, το σούτ είναι άστοχο. Κατεβάζει ο τακτικός. Γκολές. Αφήνει στο κόψιμο. Τακτικός, πήρε το σκριν ψηλά από τον Αντωνίου. Το σούτ είναι έμεσα. 4-7. Να που σιγά σιγά ξεκινούν να βρουν πατήματα και οι γηπεδούχοι. Βενιζέλος για 3 για το πρώτο του, άστοχο. Μεγάλη πάσα στον Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος σταματά και κάνει λάθος. Καλή επιστροφή του Αντωνόπουλου. Δεύτερη ευκαιρία για τους Thunder. Το τρίποντο όμως δεν είναι καλό από τον Φιλιππούση. 4-7. Δηλαδή ο Πάτας με μεγάλη καμπύλη. Βάμε τον Κολέ, ο οποίος έχει διάθεση να τρέξει. Τακτικός, σημαδεύει και πάλι στο σίδερο η μπάλα, rebound επιθετικό από τον Άλεξ. Αντωνίου. Πρώτη καθαρά στην μπάλα. Πρώτες αλλαγές στο μάτς. Από την baseline. Τακτικός. Και έτσι ψηλά από τους Lions. Δύσκολο τρίποντο. Μακρινό rebound από τον Μαγκόνι. Αντωνόπουλος. Δηλαδή ασύμ ψηλά ο Κυριακόπουλος. Παίρνει την πλευρά ο Φίβος. Πάει προς τα μέσα. Έχουμε φάουλ. Αυτό είναι το τρίτο τον Thunder και είναι χαμηλά. Μπαλά στο Φίβο. Κωνσταντινόπουλος στο μαρκάρισμά του. Καλή στεμπακίνηση. Σουτ για 3 μέσα και αυτό. 4-10. Φίβος. 2 τρίποντα, 1 δίποντο. Γρήγορα γρήγορα στους 8 πόντους. Το σουτ. Λαβαίνει ο Αντωνίου. Πολλά καινούργια ονόματα. Φιού,
Βενιζέλος σε οργανωμένη επίθεση. Lions. Από τον Όπλος για τα screen. Σημαδεύει και πάλι από την περιφέρεια και το βάζει και αυτό. Αλκίδης. Σωστά από την κορυφή από τον Αντωνίου. Λίγο πιο δυνατά από ό,τι έπρεπε. Νόπουλος περνά, καλάθι και φάουλ. Ξεκινά ο Ρεξάδας ο Φίβος. Υπενθυμίζω περσινός high scorer για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Development 2. Μέσα και η βολή 4-15 πέραν του Τσιφτσί. Οι υπόλοιποι 14 πόντοι από τα χέρια του Φιβού. Ωραία κίνηση. Καλάθι. Με αριστερό λέα πρώτο του μάτς για τον Νικόλα τον τακτικό. Για μισή λεπτά Αντωνόπουλος και πάλι για τρεις. Αυτό το χάνει. Θετικό rebound από τον ψηλό. Και η μπάλα έξω στον αγαπητό. Αντωνόπουλος. Rebound αμυντικό εν τέλει από τον Χαλκίδη. 6-16 μέχρι στιγμής. Η εικόνα του μάτς δείχνει ότι οι Thunder τρέχουν αρκετά πιο πολύ στο transition. Από την άλλη αλλά στους Μπολάιον βασίζονται κατά πολύ στην επιθετική ικανότητα του Φιβού. Πρώτα time out του μάτς, 6-16. Επιστρέφω από το time out, 6-16, 4 φάουλ από τους γηπεδούχους, 2 από τους φιλοξενούμενους. Αντωνόπουλος περνά προς το καλάθι, παίρνει την ευαφή και θα εκτελέσει 2 βολές. Σε πρώτη. Σε και η δεύτερη. 6-18. Σιγά σιγά μπαίνουμε στα τελευταία 100 δεύτερα του πρώτου δεκαλέπτου. Αναγνωριστικό για τους Stone City. Σχετικά καλό επιθετικά για τους Alsipo Lions. Αντωνόπουλος. Δύο screen ψηλά. Δύσκολο το drive. Και πάλι βολές. Από εδώ και στο εξής, οποιοδήποτε φάουλ γίνει από τους Stone City Thunder θα οδηγεί τους Mavs στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Καλώς πολλά να έχουν ακόμα δύο να διαχειριστούν.
Πέστε πρώτη. Έστα και η δεύτερη, 6-20. Τελευταία 1,5 λεπτό για την πρώτη περίοδο πάντα. Τακτικός, σηκώνεται για 3, είναι άστοχο το σούτ. Αγαπητός, πήρε το πικ ψηλά από τον Κυριακόπουλο, στάθηκε για 2. Το σούτ δεν είναι καλό, ζητάει ο Αντωνόπουλος στη γωνία. Καλή άμυνα εδώ. Ξαναβιάστηκε λίγο ο Μίχος, ο οποίος ζητάει και αλλαγή. Ο Αντωνόπουλος τώρα παίρνει, το ζυγίζει, λέγει τον αγαπητό. Εκείνος έπιασε την πάσα, την βρήκε, φοβερή ασίστ. Πολύ ωραία ασίστ από τον Μάνο. Τακτικός, περνάει την μπάλα χαμηλά. Σούτ από τη 45, ούτε αυτό είναι εύστοχο, μαζεύει ο Αντωνόπουλος. Όλος ο χρόνος διαθέσιμος για τους Άλσο Πολάιονς. 12 στον φωτεινό πίνακα του Μπόθου. Αντωνόπουλος για 3. Μετά από τρίπλα στο σίδερο. 2-1. Δεν προλαβαίνουν οι Lions. 6-22. Φινάλε πρώτης περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι. Ό,τι αδοχή για τους Sun City, οι οποίοι, όπως ήταν λογικό, ξαναλέω, μιλάμε για καινούργια ομάδα. Αντιμετωπίζουν κάποια προβληματάκια, κυρίως επιθετικά. Γκολές. Ένας από τους βασικούς πυλώνες που τράβηξαν στο πρώτο δεκάλεπτο για τους γηπεδούχους. Καλό Eurostep. Τελείωμα λίγο άτσαλο. Μια ευκαιρία μόνο για τους Thunder. Φάουλ πάνω στην προσπάθεια, βολές πρώτες της δεύτερης περίοδου. Για τον Φιλιππούση. Έξω η πρώτη. Και η δεύτερη. Αγαπητός Μαγκόνης, Βενιζέλος, Πανταζής και με το 32 Κυριακόπουλος μετά τον Άλσο Lions. Βενιζέλος, έσπασε έξω. Αγαπητός, αστοχή.
Από την άλλη, Κωνσταντινόπουλος γκολές του Μπάνας. Το 14 είναι ο Αντωνίου και με το 15 είναι ο Φιλιππούσης. Τσουμπανάς, όχι Τσουμπανάς. Ωραία, πάσα στο κόψιμο. Πρώτη καλή επίθεση. Στη δεύτερη περίοδο για τους Stone City. Ο Φιλιππούσης είναι αυτός που εν τέλει ανοίγει το σκορ. Το 22. Γιακόπουλος. Φανταζής. Αγαπητός στο Βενιζέλο. Στα 4 περνάει ο Γιώργος. Αφήνει ωραία. Κυριακόπουλος με μεγάλη καμπύλη. Δεν είχα τον γκολέ. Δεύτερο φάγκο του Σαλσομπο Λάιονς. Κωνσταντινόπουλος στον Φιλιππούση, μετά από τρίπλα εκείνος είναι άτυχος, καλό ήταν το σουτ. Βενιζέλος πετάει το σουτ του Κυριακόπουλου. Αυτό στο Μαγκόνι, εκείνος περνά στο Πανταζή. Καλή κυκλοφορία τώρα από τους Αλσομπο Λάιονς. Πάλι αφενός τελειώνει. Απιτός στο σίδερο, λοιπόν του γκολέ. Δεύτερη καλή συνεχόμενη άμυνα από τους Stone City. Μεγάλη πάσα από τον Κωνσταντινόπουλο. Φάουλ του Μαγκόνι, τρίτο. Αλλαγές Αδωνόπουλος και ο Γκούμας στο παρκέ. Με τους άλλους υπολιώτες. Γκολές. Πάει σε ένα συναντήριο ενός. Περνά τα δεξιά, σπάει τη μέση και βάζει το καλάθι. 10-22, μικρό 4-0 σε ρίο αυτή τη φορά από τους γηπεδούχους. Γκολές ήταν τους 4 πόντους. Κάει σκόρερ για τους Thunder. Αντωνόπουλος περνά προς τα μέσα, το χάνει. Ο Κωνσταντινόπουλος έχει φύγει ήδη. Τώρα πάει μπάλα στον Άλεξ και από εκεί έξω στον Φιλιππούση. Δύσκολη προσπάθεια. Άσκαθη τελικά με ταμπλό. Το μάτς αποκτά πολύ γρήγορο ρυθμό. Πρώτο φάουλ του Γκολέ για να κόψει τον εφηλιασμό του Αντωνόπουλου. Λάθος εδώ, ευκαιρία να πέσει κι άλλο η διαφορά. Φιλιππούσης αφήνει ωραία, Κωνσταντινόπουλος, γκολές. Σουτ είναι για τρίτα τον Παντελή, είναι άστοχο. Ακόμα ένα επιθετικό rebound, αλλά ο Τσουμπάνας πατάει την βασική γραμμή. Μονόπουλος περνά χαμηλά, Γκούμας κερδίζει τον γκολέ και βάζει τους πρώτους πόντους των λιονταριών. Μετά από περίπου 4 λεπτά. Καλή άμυνα από τους Thunder. Οι Lions φάνηκαν να τα βρίσκουν λίγο σκούρα. Για όσο χρόνο ήταν ο Αντωνόπουλος στον πάγκο. Άσχοντας από την περιφέρεια. Ένω. 10-24. Βενιζέλος περνά στο Πανταζή. Αλλά βρίσκει στα πόδια του και βγαίνει εκτός των 4 γραμμών. Κολλές. Έτσι με πλάτη, προσπίτη ωραία. Σηκώνεται για δύο, σε ένα δύσκολο fadeaway, το χάνει.
Εδώ το φανταζείς 5 και 50 για να κλείσει και το πρώτο μέρος. Βενιζέλος Αντωνόπουλος μετά το split out του Γιώργου. Το shoot δεν είναι καλό. Κυρία και πάλι θα είναι το γυμποδέκα του Stone City. Κωνσταντινόπουλος πατάγερα 12-24. 6-2 το επιμέρους για τους Stone City. Το σουτ, άστοχο, rebound του Βενιζέλου. Καλά το φίβο, πέραντι του βρίσκει τον Φιλιππούση. Φιλιππούση τον οδηγεί προς τη baseline. Κάνει το τέταρτο ομαδικό φάουλ τον Thunder. Μας. Βενιζέλος μετά από τρίπλα για τρεις, πρώτο του Γιώργου. Λύνει μετά από αρκετή ώρα το γόρδι δεσμό. Πέραν του Γκούμα αυτός ήταν ο πρώτος πόντος των Αλσπολάιων. Φάουλ Πανταζή. Δύο λαγές για τους Thunder. Χαλκίδης. Και ο Κιτσανός από ό,τι βλέπω στο παρκέ. Αστοχή δεύτερη, γολές δεν προλαβαίνει. Αστοχή περνά και πάλι στις μοβ. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά στο ρολόι. 4,5 για την ακρίβεια. 12-27 μπροστά με σύν 15 για τους Μπολάιονς. Τονόπουλος κάνει την ισορροπία του. Μπάλα εκτός, πριν πέσει ο Αντωνόπουλος, λογικά πάτησε τη γραμμή. Κολλές, σπάει έξω. Δύσκολη προσπάθεια. Κερδισμένο φαουλ και δύο βολές για τον Νικολά. Πάτας και ο Μαστροκοστόπουλος λογικά στο παρκέ. Με το 0, έξω Βενιζέλος και Πανταζής. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ στη δεύτερη περίοδο για τους Stone City. Φιλιππούση, Γκολές, Κωνσταντινόπουλος και τώρα ο τακτικός από τη γραμμή της Φιλανθρωπίας. Αντωνόπουλος σηκώνεται από την περιφέρεια και πάλι αυτή τη φορά δεν δικαιώνεται για την επιλογή του. Γκολές φεύγει γρήγορα, αφήνει στον Κωνσταντινόπουλο, εκείνος δεν λάθει από κοντά. 16-27, σαφέστατα η δεύτερη περίοδος έχει φαρδιά πλατεία την υπογραφή των Πέτρου Πολιωτών.
πολύ καλύτερη και αμυντικά και επιθετικά η Βεδίχη. Δονόπουλος, ωραίο spin move, το τελείωμα δεν είναι ανάλογο. Τελευταία 3,5 λεπτά για το ημίχρονο. Φιλιππούσης, γκολές. Τακτικός, περνά γρήγορα, παίρνει την επαφή και το φάουλ από τον Μαστροκοστόπουλο. Ο αρχηγός. Εύστοχη πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη, 18-27, μετά από πολλή ώρα για πρώτη φορά σε μονοψήφια τιμή διαφορά, time out από τους Salzburg Lions. Επιστρέφω από το time out. 18-27, το 6-22 της πρώτης περίοδου έχει πλέον μετατραπεί. Αντωνόπουλος 3 λεπτά για τους Salzburg Lions να αλλάξουν λίγο την εικόνα τους, κυρίως επιθετικά. Το παιχνίδι το οποίο έχουν επιλέξει οι Thunder μέχρι στιγμής στο δεύτερο δεκάλεπτο τους βγαίνει αρκετά πιο γρήγορο το tempo. Άσπρος από τις βολές, πάνω του βολέ. Πάσα έξω, τακτικός από τις 45. 21-27. Οι βολές φαίνεται να είναι ο in-game coach των Λευκών. Παπαδόπουλος απαντά. Είναι αυτός που καθοδηγεί και δίνει και το ρυθμό. Εδώ παραλίγο, εδώ ρυψοκίνδυνη πάση, αλλά πέρασε, τώρα θα γίνει Τονόπουλος στο ανοιχτό γήποδο, 5 συνεχόμενοι πέντε από το φύγο. Έστω και πάλι τον τρίποντο. 2-2 από τον τακτικό, μία σου και μία μου. 1-54 για το φινάλι του πρώτου μέρους. Μας. Αλλά τον κουλά. Μένει το 24-32. Κολλές. Δύσκολη κίνηση. Αλλά βρίσκει το σύντρο στο κουλά του τακτικού. Λοιπόν, το Μπούμα κατεβάζει. Είναι μαέρεμα ο Φίβος. Στον πολλά έχουν πλέον άλλο φόλ να δώσουν, αλλά δεν έχουν να διαχειριστούν. Οι φάγκοι αυτοί τώρα κάνουν εδώ. Απρόσκοπτο φόλ με τον τακτικό. Και για τον Αντωνόπουλο για τρεις ελεύθερες βολές.
μπάλτσα η πρώτη. Κολλές, δοκιμάζει το χέρι του από την κορυφή, αστοχή, rebound, είναι αμυντικό από τους Lions. Δονόπουλος πήρε screen, έψαξε πάσα, βρήκε τον Γκούμα, πάτας από την περιφέρεια, rebound του Κολλέ, ακόμα ένα. Τακτικός. Περνά στον Παντελή. Βέβαια εκείνο στο Γκούμα. Δεν βρήκε κάτι και έβγαλε πάλι έξω. Καλή κυκλοφορία. Τρίποντο άστοχο. Λοιπόν από τον Φίλωνα. Τελευταία 20 δεύτερα. Λογικά όλη η επίθεση θα είναι στη διάθεση των Άλσιμπο Lions. Τονόπουλος περνά. Κερδίζει το φάουλ. Και θα θελέσει ακόμα δύο βολές. 5,4 στο φωτεινό πίνακα του Μπόθου για την επίθεση των Thunder. Σε δεύτερη, μάχες εκεί, Γκολές, φαίνεται μπάλα να βγει εκτός. 0,7 αναφορά για τους Lions. Για να δούμε. Αντωνόπουλος στην εκπνοή το χάνει, 24-35, φινάλε ημιχρόνου. Ξανά μπασκετάκι. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπηριά ραγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι θυμάμαι.
θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι. Δεύτερο μέρος εδώ στον Μποθό. 6-22 η πρώτη περίοδος, 18-13 η δεύτερη. Πρώτη επίθεση είναι για τους Alsubo Lions. Πολύ καλό δεύτερο δείγμα από τους Thunder. Νομίζω αυτός ο τρόπος παιχνιδιού τους ταιριάζει αρκετά παραπάνω, είναι πιο αποδοτικός. Πολύ σημαντική η παρουσία του Γκολέ, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Αυτός έδωσε το μπαλμό. Ανοίξει και το σκορ τώρα, θα πετύχει το maximum. Ευκαιρία για μέσο τρίποντο. Μέσα και η βολή. 27-35. Καλό δεκάλεπτο και από τον τακτικό. Με τρίποντο από τα χέρια του, η διαφορά πέσε για πρώτη φορά μετά από το ξεκίνημα του μάτς. Σε μονοψήφια τιμή, Αντωνόπουλος απαντά κάπου εκεί στο φινάλε της δεύτερης περίοδου. Μισό τρίποντο του Γκολέ, δίποντο του Αντωνόπουλου. Στα πρώτα 62. Γκολέ μαζεύεται επιθετικό, μάχεται από κάτω και πετυχαίνει τον πέμπτο συνεχόμενο του πόντο. Αντωνόπουλος μετά από τρίπλα είναι on fire απόψε. ...29-40. Κολές περνά και κερδίζει φάουλ ψηλά από τον Κυριακόπουλο. Δεύτερο ομαδικό των άλλους σπουλιωτών. Αντωνίου. Αλλά στον Γκολέ. Καλή πάσα στη weak side. Τακτικός είναι εκεί. Αποφεύγει τον Βενιζέλο με το jump step. Και αφήνει και πάλι την μπάλα στον Παντελή. 2-1. Ο χρόνος τελειώνει. Καλή άμυνα από τους Alsubo Lions αυτή τη φορά. Σπάει στο Βενιζέλο, εκείνος από τη γωνία.
θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει τρεις βολές. Μέσα η πρώτη βολή. Σε δεύτερη. Έξω η τρίτη. 2-3 και από τον Γιώργο, ο οποίος φτάνει τους 5. Χαλκίδης πήρε το screen, άφησε τον κολέ. Κολές προσπίθεται ωραία την μπάσα. Πάει προς το καλάθι και κερδίζει ακόμα ένα φάουλ. Πολλές βολές ήδη στο μάτς 4 τα ομαδικά των Αλζομπο Lions, οι οποίοι για τα υπόλοιπα 7-50 δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Έξω από την κολέ. Σε δεύτερη, rebound του Φίβου. Ενόπουλος για τρεις από την κορυφή. Ακόμα ένα για τον Φίβου. Δύο τριποντάκια ήδη στο ξεκίνημα της επανάληψης για τον Αντωνόπουλο. 29-45. Η απάντηση δεν θα έρθει από τους Thunder. Δύσκολο drive. Παρόλο να βάλει τρελό λέει από ο Πατάς. Θανάσος θα δώσει τον παιχνίδι Thunder. Ωραίος εφουδιασμός. Γκολές δεν βιάζεται. Και βγάζει την μπάλα στη γωνία. Χαλκίδης μαδεύει. Αστοχή. Βάζει τον Κούμας. Βενιζέλος, ωραίο ανάποδο layup, ούτε το ρεμπάλο στο καλάθι. Γκολές. Απέναντι στον Αντωνόπουλο. Δεν τον νικά. Νέα ευκαιρία όμως για τους Stone City, οι οποίοι θα βρουν ακόμα ένα τρίποντα τα χέρια του τακτικού. Μέχρι στιγμής αυτός και ο Γκολές, οι δύο που τραβούν το κουπί στο μεγαλύτερο μέρος του μάτς. Βενιζέλος έχει χώρο, το παίρνει, το χάνει. Ζητά αλλαγή ο Αντωνίου. Τσουμπάνας. Θέτε επίθεση για τους Thunder, ωραία πάσα, καλάθι μετά το κόψιμο του Άλεξ. 34-45. Αβητός. Καλή η deny άμυνα στον Αντωνόπουλο. Πάτας στον Κούμο με ταμπλό, εκείνος από κοντά δεν αστοχεί. 34-47. Κιθανός αστοχή με το δεξί χουκ. Σε 14 επίθεση και πάλι για τους Thunder. Δύσκολη προσπάθεια. Κανός είναι εκεί να μαζέψει και να τελειώσει σε δεύτερο χρόνο τη φάση.
36-47. Πέντε για 10, Αντωνόπουλος περνά από όλους και τελειώνει με το δεξί τη φάση. Συν 2 στον πλούσιο απόψε λογαριασμό του Φιβού. Φανταστέ καταφέρει να μαζέψει, Χαλκίδης έκανε την έξτρα. Δεν την περίμενε νομίζω και ο Τσουμπανάς. Θα εμόδιζε ο Παντελής Λογκολές, λογικά στην πρώτη διακοπή θα έχουν την ευκαιρία οι Thunder να τα πούνε. Το και θα γίνει 36-49. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε το time out, επαναφοράμε τον αγαπητό από το πλάι για τους Alsobo Lions. Μακόνης θέλει να περάσει τον Γκούμα, καλή άμυνα τον Thunder, Αντωνόπουλος μέσα και αυτό. ...36-52. ...4-10. Πράγματα ξεκινούν να ξεφεύγουν για τους Alsobo Lions. Άσχος ο Άλεξ. Πάσα έξω. Καλό τρίποντο, αλλά λίγο πιο δυνατό από τον Φιλιππούση. Ω, ένα επιθετικό rebound. Συνεχίζεται η πολιορκία χωρίς μας αποτέλεσμα για τους Thunder. Τσουμπάνας. Περνά στον Κιτσανό. Εκείνος γυρνά με τη ραβέρσα, το χάνει. Αντωνόπουλος. Καλή άμυνα και κλέψιμο από τον Τσουμπάνα. Φιλιππούσης πέρασε, πήρε το φάουλ από τον Μαγκόνι. Είναι βολές. Φωνάζει ο Γκολές και έχει δίκιο από τον Παγκό. Αχρίαστο φάουλ, ευκαιρία για δύο εύκολους πόντους για τους Thunder. Οι οποίοι εγώ θα πω ότι έχουν καλό potential. Φαίνεται να υπάρχει κάποια αποχή. Αλλά το πλάνο που βλέπω τον Γκολέ να προσπαθεί να δώσει τους ταιριάζει σαν ομάδα. Μιλάμε για ένα μέσα σε άκρες αρκετά νεανικό σύνολο, τουλάχιστον αυτή που βλέπω εγώ σήμερα εδώ. Μέσα η δεύτερη βολή από τον Φιλιππούση. Αγαπητός, έχει χώρο, περνά στο Κούμα. Κοινός γυρνά, αστοχή. Αμυντικό rebound από τους Πετρυπολιώτες. Έχουμε όμως βήματα. Αγαπητός,
Εδώ δεν επαναφέρω του Μαγκόνι. Πίεση ψηλά από τον Κωνσταντινόπουλο. Ο Κούμας έρχεται να δώσει ένα screen. 5 δεύτερα Κούμας, αδύναμο στάδιο την περιφέρεια. Πολύ καλή η άμυνα των γηπεδούχων. Λυπούσεις. Περνά στον Κωνσταντινόπουλο. Κωνσταντινόπουλος έσπασε έξω. Κανός στο σίδερο, rebound από τον Μαστροκοστόπουλο. Συν 15 για τους Lions, οι οποίοι έχουν βασιστεί κατά πολύ και σε αυτή την περίοδο στον Φιβό. Έχουν κλείσει και την άμυνα. Τον Όπουλο στο σίδερο. Λοιπόν του Μαγκόνι. Φάλο πάνω στο Φιβό. Ανόπουλος περνά, κλείνουν δύο πάνω του. Ο Φίβος όμως βρίσκει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Τσιμπάνας. Φιλιππούσης. Επιλέγει στη γωνία την πάσα. Γιαννικόπουλος στο σίδερο. Επάνω του Μαγκόνι. Παγίδα δεν πιάνει. Κατεβάζει ο Φίβος. Πάντα ζήτημα να μπει στο παρκέ. Αντωνόπουλος πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι μετά από drive. Δύσκολη προσπάθεια. Αστοχή από τον Τσουμπανά. Μαστροχωστόπουλος, ωραία spin move, το καλάθι δεν θα έρθει. Όμως οι Αλσοπολάριες έχουν δεύτερη ευκαιρία. Αγαπητός. Πίεση ψηλά τον Κωνσταντινόπουλο. Αγαπητός, καλή άμυνα χαμηλά. Μαγκόνης, σημαδέω την περιφέρεια, το χάνει. Λοιπόν του Γιαννικόπουλου, ο οποίος θα κατεβάσει. Ο Γαλλόνιος Τσουμπάνας, πίεση του Φίβου ψηλά, αποδίδει καρπούς. Ο Δονόπουλος στο δεξί layup, 37-58. 22 δεύτερα, όλος ο χρόνος διαθέσιμος για τους Thunder. Φιλιππούσης, όλοι φωνάζει. Ο Γκολές. Λοιπόν, τόσο βάζει τριβοντό. Ευκαιρία όμως να απαντήσουν οι Lions. 6-5. Αντωνόπουλος από το σπίτι του στο σίδερο. Αγαπητός προλαβαίνει. Δένει κατά χρόνο. 40-58. Κάξι 23 επιμέρους. Τέταρτη και τελευταία περίοδος εδώ στο κλειστό του Περιστερίου.
16-23 το επιμέρους της τρίτης περίοδου. Οι Thunder παραμένουν σε καλά επίπεδα επιθετικά, ακολουθούν το παράδειγμα της δεύτερης περίοδου, η πρώτη ήταν αναγνωριστική. Από την άλλη διαφορά είναι στην αποδοτικότητα των MOV. Γκολές, αστοχή από κοντά, rebound του Κωνσταντινόπουλου. Πολλά τα επιθετικά rebound των Πετροπολιωτών, το shoot είναι άστρο από την περιφέρεια, μαζεύοντας ζεις. Μενιζέλος. Μακόνης. Μενιζέλος περνά, στέκεται από το elbow, αστοχή. Φιλιππούσης τώρα θέλει να τρέξει, προσπαθεί την πάσα πολύ ωραία, το τελείωμα όμως είναι λίγο ατσαλό. Βενιζέλος ψάχνει πάσα, βρίσκεται το Μαγκόνι. Ενώ περνά στο Γκούμα, 30 δεύτερα της επίθεσης. Χρόνος πιέζει, δύσκολο το fade away, πολύ καλή άμυνα του Γκουελέ. Μεγάλη πάση του Παντελή. Ο Σαντινόπουλος δεν βιάζεται. Πολλές. Πάσα στη γωνία. Το τρίποντο είναι άστοχο, ακόμα ένα rebound από τον αρχηγό. Δεύτερη ευκαιρία. Ούτε τώρα η μπάλα στο καλάθι. Αγκώνης, Μαστοκοστόπουλος στο δύσκολο fade away, το χάνει. Λάθος εδώ, κακή συνεννόηση. Βεντζέλος θα πάρει το screen του Γκούμα, θα σημαντέψει από την περιφέρεια, θα το χάσει. Διαβάζει γρήγορα ο Γκολές. Περνά προς το καλάθι. Το τελείωμα όμως δεν είναι καλό. Πρώτο φάουλ τους Lions. Καλή επαναφορά. Καλάθι και φάουλ από τον τακτικό. Εξεβολή είναι ευκαιρία για τους Thunder. Φιλιππούσης πατά γερά, αλλά στοχή. Βενιζέλος παίζει με πλάτη, δένει κάτω τον τακτικό. Κολεστρέχει, πιέζει ο Πανταζής και τον αναγκάζει να ρίξει το τέμπο. Τακτικός για τρεις ο αρχηγός, αστοχός. Βάμε Πανταζή. Βενιζέλος. Φαουλ πάνω στον Μαγκόνι. Έξω από τη βολή. Έξω η δεύτερη. Έχουμε αλλαγές για τους Lions. Ωραία κίνηση. Καλή και άμυνα του Βενιζέλου στην τελευταία στιγμή απέναντι στον τακτικό.
χτες για τους Lions. Αναφορά με τον Πανταζή, κατεβάζει ο Βενιζέλος. Βενιζέλος, μανεύει για δύο, το βάζει ο Γιώργος. Λες, από την κορυφή της ρακέτας θα δοκιμάσει το χέρι του, δεν δικαιώνεται. Τακτικός είναι Κέι και να μαζέψει πάρα πολλά τα επιθετικά rebound των Thunder. Καλάθι με τον Γκολέ αυτή τη φορά. Μαγκόνης. Περνά, ωραίο γύρο step, τελείωμα είναι άτσαλο. 5 και 40 για να κλείσει και η τελευταία περίοδος. 44-60, ασφαλές διψήφιο προάθλημα για τους Άλσο Πολάιονς. Τακτικός, μετά από τρίπλα, με αδύναμο το σουτ. Μαγκόνης πήρε screen, πήρε και την επαφή και θα κατευθυνθεί στη γραμμή των βολών. Time out, 44-60. Επιστρέφουμε και από το time out. Μέσα από το πρώτο του Μαγκόνι. Σε δεύτερη. Θετικό rebound από τους Lions. Γιαννόπουλος, 14 δεύτερα, οπλίζει από πολύ μακριά, το χάνει. Μας έβει ο Χαλκίδης στο αμυντικό. Μπάλα στον Γκολέ. Καλή κυκλοφορία της μπάλας τώρα, Γιαννικόπουλος σημαδεύει την περιφέρεια, το χάνει. 4-44. Πλέον νομίζω ότι το μόνο που μένει να μάθουμε είναι το τελικό σκορ. Δύσκολα θα αλλάξω τα πράγματα. Καλή ευκαιρία πάντως για τους... Και για τις δύο ομάδες να βρουν λίγο πατήματα. Τρίποντο από τον Πάτα. Σαν 4-64 στο κιλά στους 20 η διαφορά. Άστοχο το δεξί χουκ του Κιτσανού. Νόμπλος γίνει ο Γκολέ στο close out. Η πάσα είναι εξαιρετική χαμηλά, αλλά το τελείωμα δεν είναι καλά από τον ψηλό. Μεγάλη πάσα. Μπλέθηκε και ο Γκολέ με τον Χαλκίδη, ο οποίος
Είναι και αυτός που θα τελειώσει τη φάση. Αντωνόπουλος. Πάρει το screen. Στιχτής κόβει. Πολύ ωραία πάσα προς εκείνον. Ανάποδο layup. Ωραία pick and roll συνεργασία από τους Lions. Για δύο το shoot. Άστοχο αυτή τη φορά. Με τον Χαλκίδη. Νόπουλος περνά. Βρίσκει τον Τσιφτσί. Βλέπει τον Κολέ. Και πήγε να περάσει με ποδοσφαιρική τρίπλα τον Μαγκόνι. Δεν τα κατάφερε. Φάουλ ψηλά από τους Μοβ. Ξεγκολές μέσα. Ο τακτικός για τους Thunder. Ξανά ο αγαπητός στο πάρκι για τους Lions. Drive του Τσουμπάνα. Τακτικός. Στα 10 δεύτερα επίθεση. Προσπίσει την πάσα. Το τελείωμα δεν βρίσκει την μπάλα στο καλάθι. Νέα ευκαιρία όμως για τους Πετρυπολιώτες. Δύσκολη πάση που καταλαβαίνει και την κλέβει ο Αντωνόπουλος. Διασμός τώρα για τους Μοβ. Με χειρόφρενο ο Φίβος. Συν 3 στο κασέ. Χαλκίδης. Η απάντηση δεν θα έρθει από τον Τσουμπάνα. Τελευταίο δίλεπτο. Για πρώτο μάτς της σεζόν καλή επιθετική συγκομιδή και από τις δύο ομάδες. Κοντά στους 50 πόντους η Νεοστάτη Thunder, τους οποίους θεωρώ τους κόστησε λίγο παραπάνω το αμυδρό τους ξεκίνημα. Καλά το Κυριακόπουλο από κοντά. Αλλαγής ο Αντωνόπουλος μέσα ο Βενιζέλος. 100 δεύτερα για να κλείσει το μάτς εδώ στο Περιστέρι. Αντωνίου. Στεμπακίνησε ο τακτικός, δεν σημαντεύει σωστά από την περιφέρεια. Νέα ευκαιρία με τον Γιαννικόπουλο για τους Thunder. Φωτεράκι ούτε τώρα, τακτικός. Αστοχή. Βαλά βγαίνει εκτός. Κατοχή περνάει στους Lions. Τελευταίες επιθέσεις της αναμέτρησης. Αγαπητός. Πέρασε η πάσα του. 8 δεύτερα. Κλειστή για ακόμα μια φορά η άμυνα των Thunder. 5 δεύτερα επαναφορά από, από τη βασική γραμμή για τους φιλοξενούμενους. Βενιζέλος. Αστοχή. Μπλέχτηκε εκεί με τον Πατά. Τακτικός. Περνά χαμηλά. Αλλά επιστρέφει σε εκείνον. Καλό drive. Πάσα. Δεν περνάει ωστόσο. Βενιζέλος. Δεκαδέθεκα τους Lions. Φλότερ του Βενιζέλου. Άστοχο. Τραγικός μαζεύει και τρέχει. Πάσα στη γωνία. Φλασκίδης. Μέσα και αυτό ο Χαλκίδης. Τον βάθο τον άνθρωπο. Καλό τελευταίο δεκάλεπτο από τον Νικόλα. Φινάλε του μάτς 48-71 το τελικό σκορ. Οι Αλσοπολάιον βασιζόμενοι για ακόμα μια φορά στο επιθετικό ταλέντο του Φίβου του Αντωνόπουλου και στο καλύτερό τους συγκριτικά ξεκίνημα φεύγουν με το πρώτο ροζ φίλο της σεζόν από το κλειστό του Μπόθου. Από μένα καλό βράδυ σε όλους.